καθημερινά εξελίσσονται σημεία των καιρών. Δεν είναι μικρό πράγμα η κίνηση των δύο δυνάμεων προς συνάντηση αμφωτέρων των πλευρών της Ανατολής και της Δύσης και μάλιστα προς έκπληξη του κόσμου ολοκλήρου. Ο Μιχαήλ Κουρπατσόφ να άρχεται με την ευλογία και την χάρη του Θεού, με προσευχή και με την επίκληση της Θείας Δυνάμεως, προς έκπληξη των δυτικών ληστών, οι οποίοι ληστές της Δύσεως απεμάκρυναν από τα βήματά τους την χάρη του Θεού. Και έρχεται ακριβώς αυτό το εκπληκτικό γεγονός να δώσει στον κόσμο άλλα πράγματα διαφορετικά από εκείνα τα οποία είχαν ως τώρα. Η κίνηση δε στη Ρωσία προς εορτασμών των 1000 ετών από τις ημέρες του ασπασμού του χριστιανισμού είναι άλλο παγκόσμιο γεγονός το οποίο εκπλήττει σήμερα τον κόσμο. Έτερον δε σοβαρόν γεγονός το οποίο ανησυχεί τον κόσμο, ενώ το πρώτον δίδει στον κόσμο εκπλήξεις και ελπίδες, το δεύτερον γεγονός συγκλονίζει τον κόσμο. Είναι η τάση προς ένωση των εκκλησιών, πράγμα το οποίο είναι φοβερά ανησυχητικό, διότι ουδεμίαν σχέση έχει ο χριστιανισμός με τον βραχμανισμό και με τον βουδισμό και με οτιδήποτε άλλον υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή όχι από αιρετικούς, αλλά συμβάδησης, συμπροσευχή με τα ανθρώπων μη γνωρίζοντες τον Θεό. Και τούτο το γεγονός είναι πολύ ανησυχητικό, διότι δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και να πούμε ότι φόβος μέγας υπάρχει προς εκπλήρωση της παγκοσμίου επιβολής του Αντιχρίστου. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα έρθει στο σημείο να κυβερνήσει τον κόσμο και όλα τα πράγματα τα βλέπουμε να τίνουν προς μία ένωση για να μπορέσει αυτός επικεφαλής πλέον να κυβερνήσει τον κόσμο. Πλην όμως ενώς είναι γραμμένα και δοσμένα από τον Θεό, δεν θα παρέλθει τίποτε. Ό,τι έχει δοθεί από τον Θεό δεν θα παρέλθει, ούτε θα μείνει ανεκπλήρωτο, διότι το έχει πει ο Πανάγαθος Θεός. Η ένωση ακριβώς όλων των μεγάλων προβλημάτων της γης. Δεν είναι μικρό δε το γεγονός αυτή η δημιουργία των λεγόμενων σούπερ μάρκετ. Σε αυτά θα παιχθεί ολόκληρο το δράμα της ανθρωπότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση ακριβώς θα εκπληρωθεί ο λόγος της Αποκαλύψεως, όταν λέγει ότι ουδείς θα πωλεί και ουδείς θα αγοράζει, η μη μόνον οι έχοντες το χάραγμα του θηρίου στην δεξιάν χείραν και στο μέτωπο. Πολλήγων κατ' ολίγων τίνουν αυτά τα λεγόμενα σούπερ μάρκετ να καταφάγουν τας μικράς επιχειρήσεις και να συσσωρεύσουν ολόκληρη την τροφή του κόσμου στα σχήραστο, ούτως ώστε δεν θα δύναται να εισέλθει κανείς χωρίς το χάραγμα του θηρίου μέσα εις αυτά για να αγοράσει και να πωλήσει. Πλην όμως βρισκόμενοι στο 11ο κατά σειράν κήρυγμα περί Αντιχρίστου, σήμερα έχουμε να εξετάσουμε περί του βοηθού του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος, τρία ονόματα υπάρχουν στην Αγία Τριάδα: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Τρία ονόματα πρέπει να υπάρχουν στην αντίθετη πλευρά: ο Δράκον, δηλαδή ο Διάβολος,
το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσσου της αμαρτίας, δηλαδή ο Αντίχριστος, και το θηρίον το αναβαίνουν εκ της ξηράς, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης του Αντιχρίστου. Τρία εις την μία πλευρά, τρία εις την άλλη. Και αυτά τα τρία θα αντιταχθούν εναντίον των τριών προσώπων της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, δια να συνάψουν πόλεμον, ο οποίος πόλεμος φέρει το όνομα Αρμαγεδόν. Ο πόλεμος αυτός ποιος θα είναι, ανερμήνευτο, μυστηριώδες το όνομα τούτο που ονομάζεται Αρμαγεδόν. Δεν γνωρίζουμε, είναι πόλεμος μέγας. Ποιος πόλεμος? Των εθνών. Δηλαδή τα έθνη θα πολεμήσουν το ένα εναντίον του άλλου. Μήπως είναι συνασπισμοί, δηλαδή Ανατολής και Δύσεως? Μήπως είναι χριστιανισμού και αιρέσεων? Ή μήπως είναι του Αντιχρίστου με τον Χριστό? Μήπως είναι δηλαδή το σκοτεινών δυνάμεων πόλεμος με τας αγγελικάς δυνάμεις του ουρανού? Δεν μπορούμε εμείς να ερμηνεύσουμε την φράση αυτήν Αρμαγεδόν, διότι είναι φράση η οποία κλείνει μυστήριον μέχρι. Διάφορες ανά τους καιρούς προφητείες αναφέρονται περί μεγάλου πολέμου, τον οποίον δεν θα αποφύγει η ανθρωπότητα. Ο πόλεμος αυτός πότε θα γίνει και εις ποιον σημείο της γης θα γίνει? Οι διάφορες προφητείες μας εντοπίζουν και τα έθνη που θα αναλάβουν τον πόλεμο αυτόν, αλλά και το σημείο εις το οποίο θα γίνει ο πόλεμος αυτός. Εμείς όμως, επειδή πρέπει να είμεθα προσεκτικοί εις αφάνταστος σημείων και να μην δίδουμε προσοχήν εις ό,τι σήμερον κάθε ένας βγάζει από το στόμα του και λέγει, πρέπει να είμεθα έτοιμοι και πανέτοιμοι, διότι δεν γνωρίζουμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα όπου ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ο ψευδοπροφήτης λοιπόν, ο οποίος είναι βοηθός του Αντιχρίστου, δηλαδή ο Αντίχριστος, δεν θα έρθει μόνος του. Ο Αντίχριστος δεν θα εμφανιστεί μόνος του, αλλά θα έχει βοηθόν άμεσον, ο οποίος θα είναι πλησίον του. Δηλαδή θα είναι, ας πούμε, ο πρόεδρος με τον αντιπρόεδρο, θα είναι ο κακός με τον αρχέκακο, θα είναι εκείνος ο οποίος θα βοηθεί και τον Αντίχριστον και τον Δράκοντα. Δηλαδή ο ψευδοπροφήτης θα είναι πιο φοβερότερος από τους δύο, γιατί θα βοηθά και τους δύο. Και αυτός ο ψευδοπροφήτης δεν μπορεί κανείς να πει ποιος είναι. Δεν έχει όνομα. Αυτός ο ψευδοπροφήτης δεν εντοπίζεται. Δηλαδή η Αποκάλυψη, ενώ μας λέγει περί του προσώπου του Αντιχρίστου ότι όνομα ανθρώπου εστί, και δεν μας είπε ποιος άνθρωπος είναι, και εφανέρωσε μόνον τα 666, τα τρία εξάρια. Αυτή η αριθμή, λέγει, είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Πολλοί σχολήθησαν, πολλά ονόματα και πολλά ονόματα βρέθονται με τον αριθμό 666. Πλην όμως ουδής έχει πει ποιος είναι ο Αντίχριστος. Θα τον δουν μόνον και θα τον καταλάβουν όσοι θα είναι κοντά στον Χριστό, όσοι θα εξομολογούνται, όσοι θα κοινωνούν, όσοι θα προσεύχονται, όσοι θα νηστεύουν, όσοι θα εκκλησιάζονται, όσοι θα είναι μακράν τις αμαρτίες, μόνον αυτοί θα έχουν νουν Θεού για να δουν ποιος θα είναι ο Αντίχριστος. Οι άλλοι δεν θα γνωρίζουν, διότι οι άλλοι θα είναι σκοτισμένοι λόγω της αμαρτίας και της απομακρύσεώς των από τον Θεό
και δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν ποιος θα είναι ο Αντίχριστος. Θα βλέπουν άνθρωπον, και αυτός ο άνθρωπος, επειδή θα έχει μια υπερεξουσία στον κόσμο, θα λέγουν ότι πρόκειται περί του Χριστού. Και αυτή η τάση των αμαρτωλών ανθρώπων είναι εκείνη η απώλεια των ψυχών των. Μόνον όσοι θα είναι κοντά στον Χριστό, αυτόν τον άνθρωπο θα τον ονομάσουν Αντίχριστο. Διότι η φώτιση θα δοθεί μόνον στους ανθρώπους που θα είναι κοντά στον Χριστό. Ο ψευδοπροφήτης παρομοιάζεται στην Αποκάλυψη με θηρίον που αναβαίνει από την γη. Πρόκειται να ανέρθει από την γη, δηλαδή εκ της γηήνης και χαμερπούς πολιτείας, λέγει ο Ανδρέας ο Κεσαρίας. Αυτός ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας αναφέρει ότι τούτο το θηρίο, λέγει, το οποίο θα βγει από την ξηράν, θα είναι εκείνο το οποίο θα βγει από μιαν ξηράν, δηλαδή από έναν τόπο, από έναν κόσμο, ο οποίος κόσμος θα είναι μόνον για την γη. Δηλαδή δεν θα σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί τον ουρανό. Και δεν είναι τούτο ένας λόγος ο οποίος δεν έχει βάθος. Σήμερα πόσοι άνθρωποι σκέφτονται τον ουρανό, αδερφοί μου? Σήμερα πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την διάνοια και την καρδία υψωμένη στους ουρανούς και ενώνονται με τον Θεό? Είναι οι άνθρωποι μόνο οι αγωνιστές εναντίον της αμαρτίας, εκείνοι οι οποίοι παλεύουν, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι καθεκά στην ημέρα αγωνίζονται δια να μην πικράνουν τον Θεό. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του ουρανού, οι οποίοι θα μείνουν και την τελευταία στιγμή κοντά στο Θεό. Οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι σκέπτονται μόνον τούτον τον κόσμο, και μάλιστα με επίταση να ακούεται οι φράσεις ότι τούτος ο κόσμος είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Αυτήν την φράση την ακούμε συχνά. Είναι το πιστεύω των ηλιστών. Είναι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτε προς τα αιώνια και τα μέλλοντα, ημιμόνον πως θα κορέσουν τις επιθυμίες των και θα γλεντήσουν κατά την κοινή φράση τα νιάτα τους και τη ζωή τους εις αυτόν τον κόσμο. Πέραν τούτου, λέγουν, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Ο δε κόσμος, ο πνευματικός κόσμος, θα είναι εκείνος ο οποίος θα βλέπουν τα μάτια των άλλα από εκείνα που θα βλέπουν τον άνθρωπο, των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται προσκολλημένοι προς την γη, προς την αμαρτία, δηλαδή προς τον κόσμο της αμαρτίας, προς το φάγωμεν πίωμεν αύριον γάρ αποθνήσκον. Το ποιος θα είναι ο ψευδοπροφήτης θα παραμένει άγνωστον μυστήριον. Το κατά πόσον θα είναι πρόσωπος συγκεκριμένο, ή αρχηγός αιρέσεως, ή ουδαίος, ή εξ άλλων εθνών, το εάν θα είναι μεγάλη αντίχριστος πλάνη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με καθαρότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε, ούτε μπορούμε εμείς να πούμε με βεβαιότητα ότι ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου, όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος προετοίμασε τον ερχομό του Χριστού μας και έλεγε τη φράση «μετανοείτε», αυτός θα λέγει την φράση «απόστητε, φύγετε από τον Χριστό». Ενώ ο πρόδρομος Ιωάννης έλεγε «μετανοείτε, διότι έρχεται ο Χριστός», αυτός ο ψευδοπροφήτης θα λέγει «πράξετε την αμαρτία όσοι αμαρτάνετε πιο πολύ». Βλέπετε το αντίθετο. Αμέσως βρίσκομαι μπροστά μας την σύγκρουση, η οποία συγκρούεται. Είναι δύο δυνάμεις οι οποίες θα παλεύσουν, η μία εναντίον της άλλης. Ο μεν πρόδρομος προετοίμαζε τον κόσμο δια μετανοίας, αυτός προετοιμάζει τον δρόμο του Αντιχρίστου δια της αμαρτίας.
Και το λυπηρότερο είναι εκείνο το οποίο έθιξα και το θίγω και πάλι, ότι τα μάτια των Ελλήνων, τα μάτια του, οι οφθαλμοί, αυτά που έχουμε που βλέπουμε, όλων των Ελλήνων εμολύνθησαν με τις πορνοτενίες. Τούτο που σας λέγω με καταλαμβάνει λύπη φοβερή, αδερφή. Φοβερή λύπη με καταλαμβάνει. Κατηντήσαμε να μην βρίσκουμε σχεδόν άνθρωπον με αμόλυν τους οφθαλμούς. Και αυτό είναι ήδη ο ψευδοπροφήτης. Διότι το προετοίμασαν οι Εβραίοι τούτο. Δεν προετοιμάστην από κανέναν άλλο. Είναι έργον του σιωνισμού. Και αυτό το λέγουν εις τα πρωτόκολλα των ότι θα οδηγήσουμε τον κόσμο, λέγει, αυτά τα ζώα, μας ονομάζουν ζώα εμάς τους χριστιανούς, αυτά τα ζώα, λέγει, θα τα οδηγήσουμε προς άκρατον ανηθικότηταν. Και τότε, λέγει, εμείς θα τους κυριεύσουμε χωρίς πόλεμο. Ναι, αδερφοί μου, και είναι αυτό ένα σοβαρό σημείο. Και σας είπα ότι η ανακάλυψη του βίντεο δεν είναι κακό πράγμα. Το εκάναμε εμείς κακό. Διότι την ίδια στιγμή που ανεκάλυψε η επιστήμη αυτό το μηχάνημα, την ίδια στιγμή ανεκάλυψε και ο διάβολος με τι θα ασχολείται ο καθένας. Και κλείνονται μέσα εις τις κάμαρες σκοτεινά και βλέπουν αυτές τις πράξεις τες ακατανόμαστες, που δεν έρχονται ούτε εις το όνειρο του ανθρώπου το τι γίνεται. Εγώ όταν τα ακούω εις την εξομολόγηση σηκώνονται οι τρίχες της κεφαλής μου. Διότι και εκείνοι που τα βλέπουν το μετανιώνουν, αλλά τα μάτια έχουν μολυνθεί πλέον. Μολύνθησαν οι οφθαλμοί. Ο προφήτης λέγει, απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου, Κύριε, του μη ειδήν ματαιότητα. Και ο άνθρωπος ο σημερινός ασχολείται με αυτήν την αμαρτία, να δει, να χορτάσει δια των οφθαλμών. Αλλά δεν μένει δια της θεωρίας, προβαίνει και στην πράξη. Διότι ό,τι βλέπει θέλει να το κάνει. Και τούτο, αδερφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψευδοπροφήτης, δηλαδή πρότρομος του Αντικρίστου. Το είπα άλλοτε, το λέγω και τώρα και επιμένω να το λέγω, ότι μεγαλύτερη οδός και ασφαλτόδρομος που θα πατήσει μέσα ο Αντίχριστος δεν υπάρχει από αυτού. Δεν περίμενε η ανθρωπότης ποτέ ένα τέτοιο σημείο. Και όμως αυτό το σημείο επικρατεί άκρατα, άκρατα και στην τηλεόραση. Το ομολογούν ότι ολόκληρος η Ελλάδα, λέγει, έγινε ένα πορνείο. Το λέγουν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι είναι επικεφαλής και διευθύνουν τούτον τον τόπο. Γιατί, λέγει, έγινε ένα πορνείο? Με τις πορνοτενίες. Αυτό ο Θεός να μας ελεήσει και να ελεήσει τον κόσμο. Πλην όμως, εάν αναφέρομαι ότι ο ψευδοπροφήτης, αυτό το θηρίο το οποίο αναβαίνει από τη ξηράν, το οποίο βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και το περιγράφει στην Αποκάλυψή του, εάν αυτό το θηρίο της Αποκαλύψεως που λέγεται πρόδρομος του Αντιχρίστου το περιλάβουμε μέσα εις τας αιρέσεις, θα αναφερθούμε εις τας αιρέσεις αυτάς. Είναι ο παπισμός, είναι ο οικουμενισμός, είναι η μασονία, είναι ο σιωνισμός, είναι ο χιλιασμός και ετέρα οποιαδήποτε αίρεσης, τας οποίας αιρέσεις είχαμε απαριθμίσει όταν είδαμε το κατάντημα της Ελλάδος που άνοιξαν τα σπήλα και εισέρχονται όλοι οι τυχοδιώχτες του κόσμου και περπατούν μέσα εις τους δρόμους με κουρεμένα τα κεφάλια και με μία περικεφαλαία επάνω από τα μαλλιά που αφήνουν στο μέσο, όμοια με το αγριοκοκόρι, το τσαλαπετινόν.
και εντείνονται με μια ενδυμασία, ένα σεντόνι άσπρο και περπατούν μέσα στους δρόμους, και αυτά είναι τα παιδιά της Ελλάδας. Τους βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι ξένοι. Δεν είναι ξένοι. Δεν είναι ξένοι. Οι ξένοι μπορεί να είναι 5-10. Αυτοί όλοι που περπατούν στους δρόμους με αυτά τα χάλια και με τα σκουλαρίκια, οι σταφιά και, και οι στεσμίτες, είναι οι οπαδοί αυτών των αιρέσεων, τα οποία είχαμε να παριθμίσει εις άλλο κήρυγμα. Αυτό είναι το κατάντημα της καταστροφής, και αυτός είναι ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος προετοιμάζει τον δρόμο του Αντιχρίστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας ομιλεί περί του θηρίου του, και είδον, λέγει, άλλο θηρίο να αναβαίνουν εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίο και ελάδι ως δράκο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε, αδερφοί μου, να εντοπίσουμε την αίρεση του Πάπα. Μπορούμε να την εντοπίσουμε, δεν είναι παράξενο, μη σας φανεί παράξενο αυτό, διότι επάνω στην κεφαλή του ο Πάπας φέρει δύο σημεία τα οποία ονομάζονται τιάρα, και αυτά έχουν δύο μύτες προς τα πάνω, και τούτο το οποίο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι το είχε στην κεφαλή, λέγει, το θηρίο, μπορούμε αμέσως να μεταφέρουμε τη μνήμη μας, την εικόνα να τη συλλάβουμε και να πάρουμε τον Πάπανο, ο οποίος ακριβώς έχει αυτά τα δύο. Τώρα αυτά τα δύο τι είναι? Αυτά τα δύο είναι δύο εξουσίες. Όσοι επισκέφθησαν την Ιταλία και όσοι γνωρίζουν γράμματα και διαβάζουν, θα αντιληφθούν ότι στην Ιταλία υπάρχει κράτος εν κράτη, το οποίο ονομάζεται Βατικανό. Ο Πάπας δε είναι περιπεπλεγμένος μέσα στην πολιτική του κόσμου του, πράγμα το οποίο είναι μία εκ των πολλών παρεκκλήσεων του Πάπα από την Ορθοδοξία. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τον Θεό να υπηρετεί και τον κόσμο. Πλην όμως ο Πάπας είναι το δεσμήν και λύη των κρατών, όπου έχει υπό την επίρρειά του και έχει τα περισσότερα κράτη του κόσμου και των περισσότερων πληθυσμών του κόσμου, τον έχει ο Πάπας υπό την αίρεση του. Οι Καθολικοί δηλαδή υπερτερούν τον Ορθοδόξο. Οι Ορθόδοξοι ανά τον κόσμο φθάνουν τα 150 εκατομμύρια, οι δε Καθολικοί ανά τον κόσμο φθάνουν τα 700 εκατομμύρια. Δι' αυτόν τον λόγο υπερτερεί ο Καθολικισμός, τον οποίον Καθολικισμό διευθύνει ο Πάπας δι' ενός νεύματός του. Έχουν διάφτην οργάνωση οι Καθολικοί, την οποία μπορεί αυτή τη στιγμή στην Ινδία να γονατίζει ένας παπάς και στη Ρώμη να γονατίζει ο άλλος την ίδια στιγμή. Τέτοια οργάνωση έχει ο Πάπας. Δεν κάνει δηλαδή όποιος θέλει του κεφιού του, διότι είναι κάτω από την επίρρεια του Πάπα. Ο δε Πάπας ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Δι' αυτό το εν σκέλος, η μία μύτη, η μία οροφή της τιάρας του, είναι το ένα κέρατο το οποίο είναι επί της πολιτικής εξουσίας. Το άλλο είναι επί της θρησκευτικής εξουσίας και είναι άρθρον του κόσμου και αντιπρόσωπος του Θεού στην γη. Όχι αντιπρόσωπος του δυστυχώς, αλλά όμοιος με τον Θεό. Όμοιος με τον Θεό. Αυτόν τον οποίον είδαμε εχθές να αγκαλιάζεται με τον Πατριάρχη, αυτός λέγει «Εγώ είμαι Θεός». Και όταν κάθεται επί της καθέδρας, έχει το λεγόμενο αλάθητον. Ό,τι πει είναι αλάθητο. Μπορεί να βγάλει μια βλακία ο Πάπας αύριο, όταν κάθεται πάνω στην εξέδρα, μπορεί να πει μια βλακία με περικεφαλαία. Αυτή η βλακία είναι αληθινή, γιατί την είπε ο Πάπας όταν κάθεται πάνω στην καθέδρα.
είναι το λεγόμενο αλάθητο του Πάπα, το οποίο απορρίπτει η Ορθοδοξία πέρα για πέρα. Αυτή είναι η περίπτωση, μια εικόνα, δεν το λέγω με βεβαιότητα, με πιθανότητα το λέγω, με βεβαιότητα όμως όχι. Μήπως είναι αυτός ο ψευδοπροφήτης που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ή μήπως είναι άλλο τι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, επειδή επάνω στην κεφαλή του υπήρχαν δύο κέρατα, και επειδή ο Πάπας επάνω στην κεφαλή του έχει δύο κέρατα, και εκείνον το οποίο ακριβώς έχει οξία την αιχμή προς τα πάνω, ξέρετε τι σημαίνει. Μπορούσε να είναι το στρογγύλο. Έχει οξία κατά τούτον τρόπο. Γιατί άρα, τι σημαίνει, ότι διασχίζει, λέγει ο Πάπας, τον πρώτον ουρανό, τον δεύτερον ουρανό, και φτάνει στον τρίτον που ανέβει ο Απόστολος Παύλος και κάθεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η ερμηνεία της τεάρας του Πάπα, την οποία μας έδωσε ευκαιρία να ερμηνεύσω. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, δεν ξέρουμε αν απέχουμε από την εικόνα αυτή του αρνίου, το οποίο είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με δύο κέρατα. Αλλά όμως όχι με τα βεβαιότητα. Και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιή ενώπιον αυτού και ποιή την γη και τους εν αυτοί οικούντας, ή να προσκυνήσουσιν το θηρίον το πρώτο. Εδώ το να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτο, τι σημαίνει, πως ολόκληρος ο κόσμος θα προσκυνήσει το θηρίο, και μάλιστα θα γίνει είδωλον του Αντιχρίστου, και το είδωλον αυτό, δηλαδή το ομοίωμα αυτό, το οποίο θα είναι είτε πέτρινο, είτε πέτσινο, είτε δεν ξέρω τώρα με τα μέσα της ανακαλύψεως και της επιστήμης πώς θα το στήσει αυτό το άγαλμα του, το προσωπείο του Αντίχριστος, θα είναι ένα άψυχο πράγμα, το οποίο όμως θα δώσει δια των δαιμόνων, θα δώσει εις αυτό το άψυχο ομοίωμα ομιλία και κίνηση. Δηλαδή, όπως το βλέπεις εκεί και στέκεται, θα αρχίσει να μιλά και να κινεί τα χέρια του και τα πόδια του και το κορμί του και την κεφαλή του και τα μάτια του να τα ανοίγει και να τα κλείνει και το στόμα του, και θα βλέπεις αντί να είναι άψυχο άγαλμα, να βλέπεις ένα άγαλμα να ομιλεί. Αυτό πώς θα γίνει? Θα μπουν διαόλοι μέσα σε αυτό το άγαλμα και θα μιλεί. Αυτή είναι η λύση. Αλλά όμως ο κόσμος, όταν δει αυτό το πράγμα, θα πάει πίσω από τον Αντίχριστο αμέσως και θα πούν, εδώ τούτα τα θαύματα τα οποία βλέπουμε είναι υπερφυσικά, άρα τούτος είναι ο Χριστός. Βλέπετε πως τα πράγματα πλανούν, και το είπε ο Κύριος μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Αυτό το μη πλανηθείτε, αυτή τη φράση μας την είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά μας την είπε και ο Χριστός μας επανειλημμένος. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Η πλάνη είναι πολύ επίφοβο πράγμα, αδερφοί μου, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εις δε την κατάλληλη στιγμή θα ομιλήσουμε περί του χρησμού, τον οποίον ο Άγιος Ιππόλυτος αναφέρει περί του Αντιχρίστου, που είναι ένα συγκλονιστικό κείμενο, και θα το έχουμε πάντοτε στο προσκέφαλό μας να το ακούμε αυτό το κείμενο, το οποίο την κατάλληλη στιγμή θα ομιλήσουμε και θα το έχουμε ως ενθύμη. Οι αιρέσεις, είτε οι προφήτες, οι οποίοι εμφανίζονται ανά καιρούς, και το αποκορύφωμα όλων αυτών των ψευδοπροφητών είναι οι Γεχοβάδες. Τούτο μας το λέγει ο Κύριός μας και μας προειδοποιεί. Προσέχετε, λέγει, από τον ψευδοπροφητών, γιατί να σέρπονται προς εμάς έναν δήμαση προβάτων, έσωθεν δε εσύ λύκη άρπαγες. Ο Αντίχριστος θα έχει εξουσία. Παραδόξως όμως ο ψευδοπροφήτης θα έχει άλλη εξουσία πολύ μεγαλύτερα. Για να ερμηνεύσουμε όμως και το θέμα της προσκυνήσεως της εικόνος του Αντιχρίστου. Και είπα, πώς είναι δυνατόν η ανθρωπότης ολόκληρος να προσκυνήσει την εικόνα του Αντιχρίστου.
Διότι η εικόνα του Αντιχρίστου θα είναι κάπως σε έναν μέρος. Υποθέσουμε ότι ευρίσκεται στα Ιεροσόλυμα, εκεί που θα είναι και οι δράσεις. Αυτοί που ευρίσκονται στην Αμερική και εκείνοι που βρίσκονται στην Κίνα και εκείνοι που βρίσκονται στην Ιαπωνία και όλοι οι μακράν, πώς θα προσκυνήσουν αυτήν την εικόνα του Αντιχρίστου? Διότι εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι όλοι θα την προσκυνήσουν, λέει. Αυτό πρέπει να ερμηνευτεί, αδερφοί μου, ότι ή πιθανόν το νόμισμα του κόσμου ολοκλήρου θα ενωθεί, και είναι μια τάση φοβερά τώρα η οποία γίνεται, δηλαδή μια προσπάθεια πολύ μεγάλη για να ενωθεί το θέμα του χρήματος, να γίνει ένα δηλαδή, να μην έχει διαφορετικό νόμισμα η Ελλάδα, διαφορετικό νόμισμα η Αυστραλία, διαφορετικό η Αμερική και ούτω καθεξής. Θα κάνουν ένα είδος νομίσματος. Πολύ πιθανόν δε πάνω σε αυτό το νόμισμα να υπάρχει εικόνα του Αντιχρίστου. Όλα τα νομίσματα του κόσμου θα προσέξουμε ότι, αν πάρουμε ένα νόμισμα δικό μας, επάνω στα νομίσματα υπάρχουν πάντοτε εθνικοί ευεργέτε όλων των κρατών, όλου του κόσμου. Υπάρχει πρόσωπο εθνικού ευεργέτου, μεγάλο πρόσωπο, όπως ο Κολοκοτρώνης σε εμάς παραδείγματι, το οποίο βρίσκεται πάνω στο χιλιάρι. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η λαϊκή παράδοση του τόπου. Και δεν ξέρω αν θυμίστε, βέβαια πλούσιοι δεν είμαι τα, αλλά δεν δίδαμε και προσοχή τι έχουν πάνω τα νομίσματα. Από τη μία πλευρά είναι εθνικός ευεργέτης, από την άλλη πλευρά είναι η λαϊκή παράδοση, είτε ένδυμα είτε οτιδήποτε άλλο. Και το φέρουμε εμείς ως ενθύμιον του τόπου μας, για να μην αρνηθούμε τον τόπο μας, να μην αρνηθούμε τους εθνικούς ευεργέτες μας. Αύριο όμως, ενώ υπάρχει η τάση σε αυτή προς ενοποίηση του χρήματος, να υπάρχει ένα νόμισμα, μπορεί κάλλιστα να εξαφανιστούν αυτά και να έρθουν κυβερνήσεις οι οποίες να ασπαστούν και να πούν είμεθα και εμείς σύμφωνοι να υπάρχει ένα είδος νομίσματος. Οπότε εξαφανίζεται το θέμα της εθνικότητος και της λαϊκής παραδόσεως του τόπου. Και ανταυτού μπορεί επάνω σε αυτό το νόμισμα να υπάρχει η εικόνα του Αντιχρίστου δια να προσκυνηθεί από όλο τον κόσμο. Διότι το γράφει η Αποκάλυψη και δεν μπορεί να παρέλθει. Ό,τι και να κάνουμε, όσο και να προσπαθήσουμε, όσο και να αγωνιστούμε, αυτά που λέγει ο Θεός διαμέσω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου θα γίνουν. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Μπορεί να λάβουμε μέτρα εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να αγωνιζόμεθα και λέγουμε ότι θα είμεθα προετοιμασμένοι, διότι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει θα είναι αυτός, αυτός, αυτός. Το έχουμε πει σε άλλο κηρύγμα. Τώρα λέγουμε περί του ψευδοπροφήτου. Όταν έρθει ο ψευδοπροφήτης θα είναι αυτός, αυτός, αυτός. Οπότε εμείς προετοιμαζόμεθα, όχι να αποτρέψουμε. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτά, τα έχει πει ο Θεός. Αυτά θα γίνουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς απλώς αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμεθα για να πολεμήσουμε. Δηλαδή όπως ο αξιωματικός μαζεύει τους στρατιώτες και τους λέγει ότι έχουμε απέναντί μας ένα εχθρό. Ο εχθρός αυτός διαθέτει αυτά και αυτά και αυτά τα όπλα, τα οποία εμείς λόγω της κατασκοπίας την οποία διαθέτουμε γνωρίζουμε ότι έχει αυτά τα όπλα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα όπλα? Θα τα αντιμετωπίσουμε δια τούτων των όπλων των οποίων έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Αυτός είναι ο πόλεμος που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς θα φανταστείτε ότι είμαστε στρατιώτες, σε αυτήν τη θέση ο ομιλών είναι ο αξιωματικός τον οποίον έδωσε ο Πανάγαθος Θεός δια του στρατιώτας του, είναι ο βοσκός ο οποίος έδωκε δια τα προβατά του και τα αρνία του, και εμείς θα είμαστε προσεκτικοί να μην πέσουμε μέσα στο στόμα του λύκου για να χάσουμε την ψυχή μας αιωνίως. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Η μία περίπτωση είναι αυτή, ότι μπορεί επάνω στο νόμισμα να είναι η εικόνα του Αντιχρίστου. Άλλο σημείο ποιο θα είναι? Διότι λέγει θα προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου. Είναι
το σημείο της υποταγής. Δηλαδή όταν ο Ναφουγκοδονόσορ ύψωσε την εικόνα του, το άγαλμα του το χρυσού και είπε ότι θα πέσει όλος ο λαός να προσκυνήσει την εικόνα την χρυσή του Ναφουγκοδονόσορος, και εκείνος που δεν θα την προσκυνήσει θα εμβληθεί στην κάμινο του πυρός την καιωμένη, δεν μαζεύτηκε ολόκληρος η Βαβυλώνα, δεν μαζεύτηκε ολόκληρος ο κόσμος, υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ήσαν μακρά. Πλην όμως τι έγινε, εδήλωσαν υποταγή. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή στο κάθε ένα κράτος, όπως λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, και είναι ένα σημαντικό μέρος το οποίο είδα και με κατετρόμαξε, λέγει θα μεταφέρει εκ της κολάσεως, λέγει, διαβόλους οι οποίοι θα είναι άνθρωποι για να κυβερνήσουν, λέει. Θα φέρει από την κόλαση σατανάδες οι οποίοι θα περπατούν, θα μιλούν όπως εμείς οι άνθρωποι, πλην όμως θα είναι διάβολοι μεταμορφωμένοι σε ανθρώπους και θα κάθονται να κυβερνούν τον κόσμο και να διατάζουν τον κόσμο. Και εμείς θα νομίζουμε ότι είναι ο Κώστας ή ο Γιάννης ή ο Γιώργος και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι αυτός. Θα είναι ένας διάβολος της κολάσεως, ο οποίος ο Αντίχριστος θα το μεταμορφώσει σε άνθρωπο για να κυβερνήσει τον κόσμο. Και στο σημείο τούτο, ακριβώς το δεύτερο το οποίο δίδομεν ερμηνεία είναι, εάν μεν δεν είναι νόμισμα, θα είναι υποταγή. Δηλαδή θα έρθει όλος ο κόσμος και να πει είμαι σύμφωνος, υποτάσσομαι στον Αντίχριστο και τελείωσε. Αυτό το υποταγή όμως στον Αντίχριστο θα έχει εκείνο το τριπλό. Ή το χάραγμα, ή το όνομα του Αντιχρίστου, ή η σφραγίδα του Αντιχρίστου. Δηλαδή ή το χάραγμα. Τώρα το χάραγμα είπαμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και να καταλήξουμε σε αυτό το γραμμωτό σύστημα το οποίο υπάρχει ήδη σήμερα. Αυτό χάραγμα, χαράσεις, και γίνεται γραμμές. Το χάραγμα λέγει του θηρίου, ή ο αριθμός του θηρίου, ή το όνομα του Αντιχρίστου. Τρία σημεία, τα οποία ακριβώς τρία σημεία, από τα τρία αυτά μήπως κανένα από αυτό θα είναι και το σημείο το οποίο θα έχουν έπειτα όσοι θα υποταγούν στον Αντίχριστο και θα προσκυνήσουν την εικόνα. Ένα φοβερό σημείο που θα πλανήσει τον κόσμο είναι ότι το θηρίο αυτό που λέγεται πρόδρομος του Αντιχρίστου, το θηρίο αυτό το οποίο ονομάζεται ψευδοπροφήτης, θα ποιεί, λέγει, τερατώδη σημεία. Δηλαδή θα προετοιμάσει τον κόσμο με τερατώδη θαύματα. Θα αρχίσει να κάνει όσα θα έκανε ο Αντίχριστος πρωτού έρθει. Θα τα κάνει αυτός για να έρθει ο Αντίχριστος να κάνει περισσότερα. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου. Λέγον τις κατοικούς είναι επί της γης ποιήσε εικόνα το θηρίο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του. Πλανά τους επί της γης την δυναική κατοίκηση της καρδίας έχοντας, τους γάρεν ουρανό και χτυμένους το πολίτευμα ούκα πατάει αίσθηση, εισφαλισμένους ακριβώς την προαναφωνήσει της αυτού ελεύσεως, λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας, ώστε θα πλανήσει, λέγει, εκείνους οι οποίοι έχουν το μυαλό τους πάνω στην γη και την ύλη της γης και όχι εκείνους οι οποίοι θα έχουν το μυαλό τους εν το πολιτεύματι του ουρανού, δηλαδή στον παράδεισο. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη ελπίση των πιστών εις τον Χριστό, ότι όσοι θα είναι κοντά εις τον Θεό δεν θα πλανηθούν αλλά θα μείνουν πιστοί άχρη θανάτου. Εντυπωσιακό σημάδι που θα δείξει ο ψευδοπροφήτης δια να πείσει και να πλανήσει τους απίστους το να λατρεύσουν το είδωλο του Αντιχρίστου θα είναι και η φαινομενική ζωοποίηση της εικόνας του θηρίου του Αντιχρίστου, το οποίο είπαμε προηγουμένως. Και εδώ θα λέγει αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου, ή να κελαλήσει η εικόνη του θηρίου
και ποιήσει όσοι εάν μη προσκυνήσωση τη εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Θα επικρέμαται δηλαδή επάνω εις την ανθρωπότητα η απειλή του θανάτου. Δεν θα προσκυνήσεις, θα πεθάνεις. Δεν θα υποταγείς, θα πεθάνεις. Δεν θα πάρεις τη σφραγίδα, θα αποθάνεις. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα περιμένει την ανθρωπότητα και το μεγάλο θέμα του μαρτυρίου, αυτό το οποίο θα χυθεί από τους εκλεκτούς του Θεού. Υπάρχει, λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, υπάρχει, λέγει, μάλλον ο Ανδρέας ο Κεσαρίας το λέγει, ιστόρητε πολλάκις γοητείες, δηλαδή σε διοικώνων και ξωάνων, διατέ του Απολλωνίου. Ο Απολλώνιος ήταν ένας μάγος, ο οποίος ακριβώς παραπλανούσε τον κόσμο και επίστευε ο κόσμος εις την πλάνη. Διάτε εταίρων, δαίμονας είμαι δε και δια νεκρών σωμάτων. Δηλαδή θα ανασταίνει και τους νεκρούς, λέγει, αλλά λέγει ο Άγιος Ανδρέας ότι δεν θα ανασταίνονται νεκροί, λέγει, μάλλον εγώ βλέπω ότι θα ανασταίνονται δαίμονες από μέσα, από το χώμα, λέγει, δια να λέγει ο κόσμος ότι αναστήθησαν νεκροί. Ο τύπος του ψευδοπροφήτου είναι ένα ειδωλολατρικό ιερατείο το οποίο έκανε τα πάντα για να πείσει και να εξαναγκάσει καρτερόψυχους χριστιανούς να θυσιάσουν στα είδωλα και να προσκυνήσουν τους θεοποιηθέντες Ρωμαίους Αυτοκράτορας. Εκεί στην Ρώμη ακριβώς επέχθηκε το πρώτο, η λατρεία του Αντιχρίστου. Αλλά διαμέσου των αιώνων προχωρούμε για να φτάσουμε τώρα στα έσχατα σημεία, τα οποία τότε όταν ήταν στη Ρώμη δεν υπήρχαν. Οι γνώσεις του κόσμου δεν είχε φτάσει στο αποκορύφωμα το οποίο έχει φτάσει σήμερα. Ούτε τότε ο κόσμος επήγε στη Σελήνη. Ούτε τότε ο κόσμος εξερευνούσε τους πλανήτες εις άπειρα χιλιόμετρα δισεκατομμύρια μακράν από τη γη. Τώρα η γνώση έχει υπερπληθυνθεί. Η ευμάρεια του κόσμου, η καλοπέραση του κόσμου έχει φτάσει στο άκρατο σημείο, ούτως ώστε να βλέπουμε σήμερα ακριβώς όπως σας είπα, από την πολλήν ευτυχία και χαρά που έχει ο κόσμος και καλοπέραση, να κλείνει προς τη λατρεία των ζώων, να γίνει η σκυλολατρεία, η γατολατρεία σήμερα έναν δεύτερον σημείο του ψευδοπροφήτου, ο οποίος έρχεται να πλανήσει την οικουμένη. Και βλέπετε σήμερα ανθρώπους να έχουν κρεβάθια δια τους σκύλους, να έχουν ψυγεία και καταψύχτες δια τους σκύλους, να έχουν ολόκληρα μέρη τα οποία θα περιποιηθούν τους σκύλους, θα τους λούζουν τους σκύλους, θα τους πουτράρουν τους σκύλους, θα τους κάνουν οτιδήποτε, διότι πρέπει να είναι καθαρό το παιδάκι μου, λέει, το παιδάκι μου. Αυτά είναι τα σημεία του ψευδοπροφήτου που θα πλανήσει τον κόσμο για να οδηγηθούν ακριβώς με ευκολία στον Αντίχριστον. Η αίρεση του παπισμού, όπως είπαμε προηγουμένως, και το χάραγμα του Αντιχρίστου, το οποίο θα δοθεί εις εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστον. Και ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσουν συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και ή να μη της δίνεται αγοράσει ή πωλήσε ή μη έχουν το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Χάραγμα, όνομα και αριθμός. Χάραγμα, όνομα και αριθμός. Αυτά τα τρία σημεία τα οποία ακριβώς θα είναι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι το πλέον φλέγον ζήτημα το οποίο θα απασχολεί τον κόσμο. Και άλλοι μεν θα ακολουθήσουν, άλλοι δεν θα αντισταθούν. Ο εξαναγκασμός αυτός προς υποταγήν του λαού στην εικόνα του Αντιχρίστου έχει συμβεί κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τότε
ο ειδωλολατρικός λαός της αυτοκρατορίας εδήλωσε υποταγή στην εικόνα του θηρίου, στα αγάλματα των αυτοκρατόρων, στην κεσαρολατρία με την απειλή και την πλάνη του ειδωλολατρικού ιερατείου. Τότε βρίσκομαι και τους τρεις παιδες, οι οποίοι ευλήθησαν στην Γάμινον του Πυρός στην Καιωμένη, είναι οι αντιπρόσωποι των πιστών όλου του κόσμου, οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στον Θεό άχρη θανάτου. Εκείνοι οι τρεις παιδες οι οποίοι ευλήθησαν στην Γάμινον του Πυρός ή το αιτία ότι δεν υπετάγησαν στον Ναφουγοδονόσορα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του την χρυσή, την οποία έστησε εν πεδίο δεϊρά. Τότε λέγει, όταν θα αρχίσουν αυτά τα βάσανα τα μεγάλα παραδώσουσιν ημάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν ημάς και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου, όλος ο κόσμος της γης θα μισήσει τότε τους χριστιανούς. Στόχος και συζήτηση όλου του κόσμου θα είναι δια τους οπαδούς του Χριστού. Τότε θα είναι το μαρτύριο και τότε θα λάμψουν, λέγει, ως ο ήλιος όσοι θα μείνουν κοντά εις τον Χριστόν, όσοι θα μείνουν πιστοί άχρη θανάτου. Και είναι τούτο το οποίο σας είπα, ότι ο Κύριος μας το ετώνησε και μας λέγει, προσέχετε, λέγει, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Διότι τι θα κάνει στο σώμα? Το σώμα πόσο θα αντέξει? Θα αντέξει μια μέρα μαρτύριο? Θα αντέξει μια ώρα μαρτύριο? Θα αντέξει 6 ώρες? Θα αντέξει 2 μέρες, 3? Θα κλείσει τα μάτια του και τότε η ψυχή θα φτερουγήσει και θα οδηγηθεί στο Χριστό, στεφανωμένη αιωνίως. Γι' αυτό δεν είναι τίποτε το μαρτύριο μπροστά στην αιωνιότητα. Το μαρτύριο είναι κάτι το οποίο πίνει κάποιος δια να ποθάνει, σαν ένα δηλητηριώδες χάπι το οποίο πίνει και μετά κλείνει τα μάτια. Αυτό είναι το μαρτύριο το οποίο θα υποστούν οι πιστοί, διότι σε αυτό το μαρτύριο θα είναι επίκουρος ο Χριστός και οι άγγελοι και θα έρθουν να ενισχύσουν τους πιστούς την ώρα του μαρτυρίου, όπως ενίσχυαν τους μάρτυρας των πρώτων χριστιανικών χρόνων, έτσι θα ενισχύσουν και τους μάρτυρας οι οποίοι ακριβώς θα μείνουν πιστοί για να μαρτυρήσουν όταν θα συγκρουστούν στήθος με στήθος με τον Αντίχριστο, δηλαδή με τον Διάβολο. Και πάντες εδώ το οποίο ανέφερα άλλοτε, το υπενθυμίζω δε, ότι ο πόλεμος θα παιχτεί εις την κοιλία πρώτα. Η πείνα αυτή θα θερίζει. Εις αυτήν την πείνα όσοι δεν θα αντέξουν θα πουλήσουν την ψυχή τους. Και δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προετοιμαζόμεθα δια νηστείας. Θα μένουμε και μίαν ημέρα νηστική πολλές φορές. Θα μένουμε και μέχρι η ώρα δύο νηστική. Δια να προετοιμαζόμεθα να μάθουμε. Να κάνουμε προπόνηση, όπως αυτοί που πάνε στην μπάλα και κάνουν προπόνηση, λέει προθέρμανση. Κάνω προθέρμανση. Να μάθουμε να νηστεύουμε, ούτως ώστε όταν αύριο δεν θα έχουμε τα κρέατα τα οποία έγινε η ανθρωπότης μια τεραστία παιδιάς με κοράκια τα οποία κατατρώγουν τα πτώματα κατά τον ίδιο τρόπο. Θα φας το δεν σου το στερεί ο Θεός και το κρέας, αλλά φάγε σαν άνθρωπος, όχι σαν κοράκι, σαν κόρακας που δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά μόνο το κρέας και συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Όταν κάνεις και την νηστεία σου, τόσο σου δίδει υγεία ο Θεός. Και πάντες δια την στέρηση των βρωμάτων επ' αυτών ελεύσονται και προσκυνήσου συν αυτών και δώσει αυτής χάραγμα εν τη χειρή τη δεξιά και εν το μετόπο ή να μύτης των τίμιων σταυρών ποιήσει εν το μετόπο τη δεξιά αυτού χειρή. Θα σφραγίζει επάνω στο χέρι, διότι τότε το χέρι θα μείνει κουλό. Δεν θα σηκώνεται πάνω. Δεν θα μπορέσει να κάνει το σημείο του σταυρού. Αλλά δίδεται αυτού η χείρ. Δέδεται η χείρ του. Δένεται το χέρι του. Και από τότε ούχε εξουσίαν σφραγεί σε τι των μελών αυτού. Βλέπετε, οι πατέρες της Εκκλησίας και δύο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει, όπου πονεί σταύρωσε το με το χέρι σου. Όπου έχεις πόνο λέγει σταύρωσε το με το χέρι σου. Ποίησε το σημείο του σταυρού. Εδώ λέγει ότι ο Άγιος Ιπόλυτος
λέγει ότι δεν θα έχει τη δύναμη το χέρι να κουνηθεί για να κάνει, λέγει, το σημείο του Σταυρού. Διότι αοράτως θα το κρατά ο διάβολος, ο Αντίχριστος. Είναι τούτο το οποίο ομολογούν κλειστάκι παιδιά πονεμένα που διαβάζουμε στην εκκλησία μας. Και λέγω, γιατί δεν κάνεις το σταυρό σου, παιδάκι μου, γιατί δεν έκανες το σταυρό σου. Και μου απαντά, με μια τανάλια μεγάλη, λέγει, μου κρατούσε το χέρι μου και δεν μπορούσα να το σηκώσω να κάνω το σημείο του σταυρού. Έβλεπε δηλαδή τον διάβολο μπροστά του, το πλάσμα, το πονεμένο, να κρατά ο διάβολος το χέρι. Αλλά επί τη ευκαιρία όμως τώρα για το σημείο του σταυρού, επειδή βλέπω πολλούς που δεν ξέρουν να κάνουν το σημείο του σταυρού και λυπούμε, θα σας πω λίγα λόγια για το σημείο του σταυρού, διότι ήρθε εν τη ρήμη του λόγου και τούτο το θέμα. Το σημείο του σταυρού, αδερφοί μου, πρέπει να ποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Τα τρία δάχτυλα να είναι σφιχτά, διότι αν μεν δεν είναι σφιχτά και είναι χαλαρά, εισέρχεται ο διάβολος εκεί. Τα δύο δάχτυλα τα οποία είναι κλειστά συμβολίζουν την ταφή του Χριστού. Τα τρία τα οποία είναι ανυψωμένα συμβολίζουν την Ανάσταση του Χριστού. Τα τρία τα οποία είναι υψωμένα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Η ένωση σφιχτά ονομάζεται και συμβολίζει το ομοούσιον, το αδιαίρετο, την μίαν και αδιαίρετον και ζωπιόν Τριάδα. Έπειτα από την ερμηνεία αυτήν ερχόμεθα εις το μέτωπο. Θα βάλεις τα τρία δάχτυλα εις το μέτωπο για να αγιαστεί το μυαλό, το οποίο ο διάβολος κατατυρανεί με ακατανομάστους εσχρά σκέψεις. Δι' αυτόν τον λόγο όταν κάνεις το σημείο του σταυρού αγιάζεται το μυαλό. Αλλά η άλλη ερμηνεία είναι ότι εκ των άνω κατέβει εις την γη ο Χριστός μας. Συμβολίζει και την σάρκωση του Κυρίου μας και φέρει τα τρία δάχτυλα εις τα σπλάχνα, για να αγιαστούν τα σπλάχνα του ανθρώπου. Έπειτα φέρομαι εις την δεξιά και όχι στην αριστερά. Τα τρία και όχι τα τέσσερα του Πάπα. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα και Πάπας. Φέρομαι τα τρία δάχτυλα, τον Πατέραν, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, εκ δεξιών, όχι εξ αριστερών που έχει ο Πάπας. Εκ δεξιών, εξ ανατολών. Ο Παράδεισος είναι στην Ανατολή. Δεν είναι εις τη Δύση. Δύσης είναι η κόλαση. Αλλά έχουμε και το άλλο το οποίο ο Πάπας απέτησε, το πρωτίον. Από εδώ, από τη Δύση, πρώτος είμαι εγώ, λέει. Δεν είναι το πρωτίον εις την Ρώμη, αλλά το πρωτίον είναι εις την Ανατολή, εις την Κωνσταντινούπολη, το οποίο έθεσε ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ώστε δεξιά, άλλη ερμηνεία, η δεξιά σου χείρ, Κύριε, δε δόξαστε εν ισχύ. Η δεξιά σου χείρ, Κύριε, έθραυσε εχθρούς και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψε τους υπεναντίους. Και ερχόμεθα εις τα αριστερά, δια να κλείσει πλέον ο τύπος του Τιμίου Σταυρού επάνω εις τον άνθρωπον. Όχι πολλούς σταυρούς, αλλά έναν και καλόν. Όχι πολλούς σταυρούς χωρίς αίσθηση, διότι τότε ο διάβολος εμπέζει το σταυρόν. Και θα κάνουμε το σημείο του σταυρού στα αριστερά για να κλείσει η ερμηνεία. Εχείρε σου, επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Αλλά και το άλλο, το πλέον συγκινητικό, βλέπεις τον Χριστό μας με ανοιχτά στα σαγκάλα, για να συγκαλέσει όλο τον κόσμο και να τον βάλει στην αγκάλι του επάνω στο σταυρόν που έχει σε το αίμα του. Και έτσι, αδερφοί μου, προσοχή στο σημείο του Τιμίου Σταυρού, όχι βιαστικά, διότι ο διάβολος τούτο περιμένει. Να κάνουμε το σημείο του Σταυρού γρήγορα γρήγορα, για να μας εμπέζει μετά και να μας κοροϊδεύει. Αλλά το πλάνο προστεθήσετε, λέγει, και αυτό δουλεύσει και μετάνοιαν αυτό ουκέστη. Δεν υπάρχει μετάνοια πλέον εις εκείνον ο οποίος θα υποταγεί στον Αντίχριστον. Αλλά έλεγε ότι ούτως απόλετο και από Θεού και από ανθρώπων και δώσει αυτής ο πλάνος βραχαία βρώματα δια την σφραγίδα αυτού την μυαράν. Βραχαία βρώματα τι σημαίνει? Θα δώσει, λέγει, τροφήν για λίγο χρονικό διάστημα. Θα πάνε αυτοί ότι θα έχουν την τροφή να τρώνε και θα πούν, τι με ενδιαφέρει πως θα με σφραγίσει,
Εγώ να έχω να τρώγω και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά λίγος μόνον καιρός θα είναι η τροφή, διότι θα επέμβει ο Πανάγαθος Θεός και θα στερήσει την τροφή από όλο τον κόσμο. Και τότε ο Αντίχριστος, ο διάβολος αυτός που θα πλανήσει τον κόσμο, θα λέει: μήπως είμαι Θεός να σας δώσω τροφή? Αυτό θα απαντήσει. Θα τρέχει ο κόσμος και να του λέει: δεν μας έδωκε στις φραγίδες σου και μας υποσχέθηκες ότι θα μας δώσεις τροφή, δώσε μας. Και αυτός θα απαντά: μήπως είμαι Θεός να σας δώσω τροφή? Και τότε λέγει θα αρχίσουν τα χτυπήματα του στήθους. Τότε θα κόπτονται, λέγει, ο κόσμος, και θα ανέβει στα βουνά και θα λέγουν στις πέτρες, να πέσουν οι πέτρες για να τους σκεπάσουν, και στα μνήματα για να ανέβουν οι νεκροί, για να πέσουν αυτοί να σκεπαστούν μέσα στα μνήματα. Αυτή θα είναι η τελική νίκη του Αντιχρίστου, η οποία ακριβώς θα πλανήσει την οικουμένη. Και ήτης προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί των μετόπων αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εις το 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εις των 9 στίχων μέχρι 11, και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και βασανιστήσεται εν πυρή και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ούτε έχουν συνανάπαυσιν ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και ήτες λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Αδερφοί μου, τελειώσαμε και το θέμα περί του ψευδοπροφήτου. Καταλήγουμε διαναφέρομε με έναν τελικό συμπέρασμα ότι δεν γνωρίζουμε ποιον θα είναι το θηρίον αυτό του ψευδοπροφήτου. Θα είναι πρόσωπο, θα είναι αίρεσης, θα είναι άλλοτι στον κόσμο τούτο, είναι άγνωστο. Εκείνο το οποίο θα έχουμε εμείς υπόψη μας ότι θα συμβαδίζουν δύο για να πλανήσουν τον κόσμο: ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Ο ψευδοπροφήτης μπορεί να είναι η προετοιμασία αυτή την οποία αναφέραμε στην αρχή του κηρύγματος, πάσα αμαρτία επί της γης, και προπάντων η αμαρτία αυτή των Σοδόμων και Γωμόρων, η οποία έχει γεμίσει σήμερα την ανθρωπότητα πέρα για πέρα, και κάθε πράξη ανώμαλος και ανήκουστος που δεν μπορούμε να την εκφράσουμε δια στόματος. Αυτές όλες οι αμαρτίες μπορούν να θεωρηθούν ως ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα συμμαχίσει με τον Αντίχριστο. Και εμείς με την βοήθεια του Θεού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα προσέχουμε, θα μελετούμε το Λόγο του Θεού, θα μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας, θα μελετούμε του ψαλμούς του Δαβίδ, θα κάνουμε την παράκληση της Παναγίας μας, θα προετοιμαζόμεθα για να φτάσουμε στην ώρα της μάχης, αν είναι στην γενεά μας ή αν είναι στα παιδιά μας. Αλλά να διδάσκουμε τον νόμο και τα παιδιά μας να είναι και αυτά προετοιμασμένα, ότι προμηνύεται μεγάλη θύελλα στην ανθρωπότητα, και από αυτήν την θύελλα της καταστροφής και της απολίας των ψυχών μας, εμείς να γλιτώσουμε, για να αγαπήσουμε τον Κύριό μας, να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να λάβουμε το στέφανο της ζωής. Αμήν. Εγνώρισε τα σώτα σαν το Μωυσή, τη Ιησής
Αγίας Θεότητας.